Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ όλα τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να μεταφέρουμε στο κοινό, στους πολίτες της Σύρου αλλά και στους επισκέπτες το μήνυμα της θετικής, πιστεύω, λειτουργίας για 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας, στους 6 πρώτους μήνες του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του πρώτου σχεδόν έτους της ανακύκλωσης στο νησί. Και όλα αυτά βέβαια με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου κάναμε και άλλες δράσεις για τις οποίες θα αναφερθώ στο τέλος. Καταρχάς, να σας πω ότι είμαι ο πρόεδρος του συνδέσμου που έχουν ιδρύσει οι τρεις Δήμοι του νησιού, με στόχο τη λειτουργία του ΧΙΤΑ και παραπλεύρω στην ανακύκλωση. Και με πλαισιώνει ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου, ο αντιδήμαρχος Άνω Σύρου, κ. Γιάννης Ρούσος, και το μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, κ. Γιάννης Πιταούλης, αντιδήμαρχος Ερμοπούλης. Ξεκινάω λοιπόν από τη λειτουργία του ΧΙΤΑ και θα ήθελα έτσι, με αφορμή, όπως είπα, το εξάμηνο με το οποίο ολοκληρώθηκε πλέον η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΙΤΑ και πλέον ο ΧΙΤΑ, ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, λειτουργεί κανονικά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το χώρο υγειονομικής ταφής καθ' αυτό. Γιατί πράγματι πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα για το νησί και για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο το νησί διαχειρίζεται τα απορρίμματά του. Και όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια, λίγα μέρη στην Ελλάδα έχουν την τύχη να έχουν δημιουργήσει και να λειτουργούν σωστά ένα τέτοιο χώρο. Ο ΧΙΤΑ, λοιπόν, δέχεται καθημερινά από τις 12 Νοεμβρίου του 2009, δηλαδή εδώ και 6 μήνες και 20 μέρες περίπου, δέχεται καθημερινά τα απορρίμματα, όσα δεν ανακυκλώνονται, και γίνεται η υγειονομική ταφή αυτών. Δηλαδή, καθημερινά καλύπτονται από λεπτό στρώμα χώματος, όπως προβλέπετε, ώστε να μην φεύγουν οσμές, να μην παρασύρει ο αέρας τα απορρίμματα, να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν είναι μηδενικός, αλλά είναι ασύγκριτα. Σχεδόν μηδενικός και ασύγκριτα χαμηλότερος από ό,τι ήταν στο παρελθόν στη χωματερή. Αλλά και αν ακόμα προκύψει πυρκαγιά, θα είναι πολύ τοπική και θα σβηστεί εύκολα λόγω των επάλληλων στρωμάτων χώματος που έχει ο χώρος υγειονομικής ταφής. Και επίσης δεν παράγονται τοξικά μέσα από τα υγρά, ώστε να εισθρέψουν στο υπέδαφος, διότι ο ΧΙΤΑ είναι ένα μονωμένο σύστημα, στεγανοποιημένο σύστημα. Αντίθετα, όλα τα ρευστά οδηγούνται σε παρακείμενο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος τα καθαρίζει. Παράλληλα, στο χώρο εκεί, στο κοράκι, έχει αποκατασταθεί πλήρως πλέον η παλιά χωματερή. Δηλαδή, δεν υφίσταται πλέον η παλιά χωματερή. Ο επισκέπτης στο χώρο δεν θα δει σκουπίδια, τα σκουπίδια μιας 25 ετίας, αυτά που προσκομίζονταν στο χώρο από το 1985 μέχρι σήμερα, παρά θα δει ένα αποκαταστημένο τοπίο με κλίμακες και αναβαθμούς. Σε αυτούς τους αναβαθμούς έχουν καλυφθεί, όπως σας είπα, σκουπίδια 25 ετίας. Θα πρέπει να πούμε δύο λόγια λοιπόν για το γιατί αυτό το πράγμα είναι επιτυχία. Και καλωσορίζω και το άλλο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Παπαμανώλη, ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος Ερμούπολης. Πρέπει να πούμε για ποιο λόγο αυτό το πράγμα, η κατασκευή δηλαδή ενός ΧΙΤΑ και η αποκατάσταση μιας χωματερής, είναι επιτυχία. Και πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι έχουμε σαν νησί ένα χώρο υγειονομικής ταφής είναι επιτυχία όχι δική μας, και αυτό που λέμε το ποιος πρέπει να καρποθεί αυτό το μπράβο, που πρέπει να πούμε ένα μπράβο, το οφείλουμε όχι στο φορέα μας. Εμείς αναλάβαμε να λειτουργήσουμε το νέο χώρο υγειονομικής ταφής. Το οφείλουμε σε αυτούς που πριν από εμάς το σχεδίασαν, αναζήτησαν τη χρηματοδότηση, υλοποίησαν τεχνικά το έργο. Σε αυτό εμπλέκεται και ο Δήμος Άνω Σύρου, στον οποίο ανήκει ο χώρος γεωγραφικά, χωρικά. Έχει τα εύσημα, νομίζω, και ο Δήμος Ερμούπολης, καθώς η τεχνική του υπηρεσία υλοποίησε και ολοκληρώνεται το έργο και το παραλαμβάνει. Έχει τα εύσημα η περιφέρεια, η οποία έχει εντάξει το έργο, είχε ενταχθεί το έργο στο Ταμείο Συνοχής, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας που παρακολούθησε την πορεία του έργου. Και φυσικά οφείλουμε να πούμε και σαν νησί ότι όλη η χρηματοδότηση ανήκει, το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στο Ταμείο Συνοχής. Το υπόλοιπο, ένα μικρό ποσοστό, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι χρηματοδότησαν με 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χώρο υγειονομικής ταφής και την αποκατάσταση της χωματερής. Το γιατί αυτό είναι επιτυχία, έτσι έψαξα λίγο σήμερα στο ίντερνετ, με αφορμή τη συνέντευξη, και βρήκα ένα δημοσίευμα από εφημερίδα των Ιωαννίνων. Στα Ιωάννα, στο νομό Ιωαννίνων, με έκταση 4.990 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σας θυμίζω ότι η έκταση της Σύρου είναι 82 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή πολλαπλάσια έκταση, δεν έχουν κατορθώσει ακόμα στο νομό Ιωαννίνων να βρούνε να ολοκληρώσουν τον πρώτο χώρο υγειονομικής ταφής. Δηλαδή, ένας νομός Ιωαννίνων με περίπου 250.000 κατοίκους δεν έχει σήμερα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Και πάρα πολλοί άλλοι νομοί στην Ελλάδα. Απλά, σαν παράδειγμα, αναφέρω τον νομό Ιωαννίνων, γιατί βρήκα το δημοσίευμα όπου ένας δημοσιογράφος από τα Γιάννηνα γράφει: πέρασαν 10 χρόνια και δεν έχουμε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο νομό Ιωαννίνων. Αντιθέτως, έχουμε χωματερή και δεν ανακυκλώνουμε. Η ανακύκλωση είναι μηδενική.
στο νομό ολόκληρο. Δεν ξέρω τι είναι πιο απογοητευτικό. Το ότι δεν έχει Ήπειρος χιτά ή ότι απέτυχε η ηγεσία της να τον κατασκευάσει. Άλλαξαν τρεις πρωθυπουργοί, λέει ο δημοσιογράφος, πέντε γενικοί γραμματείς περιφέρειας, εκλέχθηκαν διαδοχικά δήμαρχοι και νομάρχες με τεράστια ποσοστά. Βουλευτής ανέλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχω την αίσθηση ότι αναφέρεται στο Βουλευτή Ιωαννίνων, κ. Σταύρο Καλογιάννη. Συνεδρίασαν τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων κλπ. Κλπ. Δεν σας το διαβάζω όλο. Και δεν κατόρθωσαν όλα αυτά τα χρόνια για τους 250.000 κατοίκους των Ιωαννίνων να μπορέσουν να φτιάξουν ένα χώρο υγειονομικής αφής απορριμμάτων. Αυτό που πέτυχαν κάποιοι εδώ στη Σύρο, και έτσι ήθελα να δείξω ενδεικτικά δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα χώρο υγειονομικής αφής ο οποίος να λειτουργεί σωστά. Η δικιά μας δουλειά σαν φορέας είναι από την πρώτη στιγμή, από τις 12 Νοεμβρίου, βέβαια η προετοιμασία όπως καταλαβαίνετε ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, αλλά από τις 12 Νοεμβρίου έχουμε παραλάβει το χώρο υγειονομικής αφής στην εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, η οποία ολοκληρώθηκε αντιστοίχως στις 12 Μαΐου, δηλαδή 6 μήνες μετά. Τον λειτουργούμε ακριβώς όπως προβλέπει το manual που λέμε, ακριβώς όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές του και ο χώρος μόλις ολοκληρωθεί πλήρως και αποχωρήσει από μέσο εργολάβος που παραδίδει. Όπως σας είπα αυτές τις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, τον αποκατασμένο χώρο, τον παλιό, τη Χωμαντερή, θα είναι επισκέψιμος και στο κοινό. Κατόπιν συνεννόησης, βέβαια, θα είναι επισκέψιμος και στο κοινό. Και είναι, από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι θέλουμε τα σχολεία της Ερμόπολης, συγγνώμη, τα σχολεία του νησιού, να έρθουν, να επισκεφθούν το χώρο, γιατί οι πολίτες, μόνο αν δουν από κοντά, από μικρά παιδιά, τι σημαίνει παράγω όλα αυτά τα σκουπίδια καθημερινά και ποια είναι η τύχη των σκουπιδιών, μόνο τότε μπορούν πραγματικά να ευαισθητοποιηθούν και να αντιμετωπίσουν συνολικά το θέμα του χώρου υγειονομικής ταφής. Βέβαια, δεν πρέπει να μείνουμε, και έτσι τελειώνω με το πρώτο κομμάτι, με το χώρο υγειονομικής ταφής και περνάω στο κομμάτι της ανακύκλωσης, δεν πρέπει να μείνουμε, όπως λέμε, εφησυχασμένοι, ήσυχοι, ότι έχουμε ένα χώρο υγειονομικής ταφής και τροποτινά έχουμε λύσει το πρόβλημά μας για το μέλλον. Με όλα του τα θετικά, ο χώρος υγειονομικής ταφής έχει ένα, από την ίδια τη φύση του, από την ίδια την κατασκευή του, ένα περιορισμό, όχι μειονέκτημα, ένα περιορισμό. Ότι έχει περιορισμένο όγκο. Ο δικός μας όγκος στον χώρο υγειονομικής ταφής, ο όγκος που χωράει από απορρίμματα, αλλά και από τα στρώματα του κόμματος που καθημερινά, όπως σας είπα, βάζουμε, είναι 220.000 κυβικά μέτρα. Το νησί όμως παράγει πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών. Θα δώσω τα στοιχεία στη συνέχεια. Εάν αφήναμε το χώρο υγειονομικής ταφής να δέχεται καθημερινά τα απορρίμματα. Η διάρκεια ζωής, το σύνολο των απορριμμάτων, χωρίς ανακύκλωση, η διάρκεια ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής θα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Και γι' αυτό ο φορέας μας ξεκίνησε την ανακύκλωση έγκαιρα, οργανώσαμε και ξεκινήσαμε ανακύκλωση πάρα πολλά υλικά, όπως θα πω στη συνέχεια, πριν ακόμα, όπως οφείλαμε δηλαδή, πριν ακόμα ξεκινήσει ο χώρος υγειονομικής ταφής να λειτουργεί. Πέρα από αυτό, με την ανακύκλωση είναι φανερό, όπως θα δείξω συνέχεια με τα νούμερα που θα δώσουμε πρώτη φορά σαν φορέα στη δημοσιότητα, είναι σαφές ότι πετυχαίνουμε επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του χιτά, αλλά και πάλι πετυχαίνουμε επιμήκυνση της διάρκειας ζωής. Ο χιτά δεν πρόκειται να λειτουργεί επαόριστον. Είναι ένα θέμα αν θα πετύχεις τα 6, 7, 8 χρόνια να τα κάνεις εσύ, 9, 10, 11, 12 αντιστοίχως, αλλά πάλι θα είναι κάποια χρόνια. Ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Σύρο, στο μικρό νησί μας των 80 τετραγωνικών χιλιόμετρων, έχει περιορισμό. Θα τελειώσει και γι' αυτό πρέπει να πάμε σε νέες μεθοδολογίες. Προσωπικά, αλλά ξέρω ότι και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου που το έχουμε συζητήσει, εδώ είναι λίγο επιστημονικό το θέμα, δεν είναι πολιτικό, ξέρουμε ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής ξεπερνιούνται σταδιακά. Δηλαδή, στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει μεθοδολογίες καταργασίας των απορριμμάτων, πιο φιλικές στο περιβάλλον και που δεν δεσμεύουν και δεν απαιτούν τεράστιες εκτάσεις γης για να τα θάψεις. Πρέπει το νησί, ο ενίος Δήμος, ο φορέας μας στη συνέχεια, πρέπει το κράτος πάνω απ' όλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να δει, να αναζητήσει τις καλύτερες μεθόδους και να τις χρηματοδοτήσει, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενα βήματα και να αποδεσμευθούμε από την ανάγκη να φτιάχνουμε δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χώρο υγειονομικής ταφής που εκ των πραγμάτων και πανάκριβος είναι, αλλά και δεν έχουμε το χώρο να τον βάλουμε. Ποια είναι τώρα τα στοιχεία μας? Τα στοιχεία μας είναι ότι στο πρώτο, μάλλον όχι ακριβώς το εξάμηνο, αλλά από τις 12 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Μαΐου, δηλαδή για 6 μήνες και 20 μέρες, στο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής προσκόμισαν οι τρεις δήμοι συνολικά 6.111 τόνους απορριμμάτων. Από αυτούς περίπου, τα νούμερα που λέω είναι με προσέγγιση 1-1,5%, γιατί μια μικρή ποσότητα, για τεχνικό λόγο, μια μικρή ποσότητα από τα απορρίμματα ήταν μη αστικά απορρίμματα και δεν το πήγαν στο κύτταρο, αλλά με πολύ καλή προσέγγιση σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ερμούπολης προσκόμισε το 68% από αυτά τα απορρίμματα, ο Δήμος Ποσειδονίας το 12% περίπου, χονδρικά,
και ο Δήμος Άνω Σύρου γύρω στο 20%. Τώρα, όπως είπα, αυτά ήταν αυτά που δεν ήταν ανακυκλώσιμα υλικά. Στο χώρο υγειονομικής ταφής δεν πηγαίνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα ανακυκλώσιμα υλικά πηγαίνουν στη λίμνη, στο σύνολό τους, είτε από το φορέα μας, είτε από επιχειρήσεις, όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια. Πηγαίνουν κυρίως στην Αττική, κατά κύριο λόγο στην Αττική, όπου υπάρχουν τα αντίστοιχα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και γίνεται κατεργασία, επεξεργασία και αξιοποίηση αυτών των υλικών. Εδώ θα δώσω επίσης για πρώτη φορά κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία, ώστε να δείξουμε πώς πάει η ανακύκλωση νησί. Έχουμε όλη την αίσθηση, ξέρω ότι έχουν και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και όσοι μας ακούνε, μας βλέπουν ή μας διαβάζουν σήμερα, την αίσθηση ότι η ανακύκλωση νησί πάει καλά. Είναι γεγονός αυτό και έχουμε τα νούμερα να το αποδείξουμε. Καταρχάς, να σας πω ότι τα νούμερα αυτά είναι ακριβή, διότι κάθε τι που μπαίνει, κάθε φορτίο που μπαίνει στο Χιτά 12 Νοεμβρίου ζυγίζεται. Στο Χιτά υπάρχει μια μεγάλη γεφυροπλάστικα ακριβίας και ζυγίζουμε οτιδήποτε μπαίνει. Αλλά επίσης όλα μας τα ανακυκλώσιμα υλικά φεύγουν με δελτίο αποστολής. Βάσει των ποσοτήτων υπάρχει μια ανταμοιβή από το συλλογικό σύστημα, τα εθνικά συλλογικά συστήματα. Είναι και εκείνα προσεκτικά και εμείς προσεκτικά, διότι οτιδήποτε λέμε έχει αντίκτυπο οικονομικό. Τα στοιχεία μας λοιπόν μου λένε, τα στοιχεία που έχω συγκρατήσει μου από 1η Ιανουαρίου, από 1η Ιανουαρίου μέχρι τις, μέχρι τις 31 Μαΐου, δηλαδή θα δώσω τώρα τα στοιχεία πενταμήνου, είναι τα εξής. Στον μπλε κάδο, στον κάδο του γυαλιού, συγκεντρώσαμε και στείλαμε, προωθήσαμε στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 18 τόνους γυαλιού. Στον ασημένιο κάδο συγκεντρώσαμε 612,4 τόνους. Πρόκειται για μια τεράστια ποσότητα. Οι ποσότητες, ξέρετε, όταν λες ένα νούμερο ξεγελάει. Τι σημαίνει 612,4 τόνοι, πόσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό? Ξέρετε, είναι εξαιρετικά μεγάλο νούμερο, γιατί τα πράγματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία πηγαίνουν στον ασημένιο κάδο, δηλαδή τα κουτιά χυμών γάλακτων, τα κουτιά τετραπάκ που λέμε, τα πλαστικά μπουκάλια κάθε μορφής, για νερό, για απορρυπαντικά, οτιδήποτε, καθώς και τα αλουμινένια και μεταλλικά κουτάκια, κονσέρβες, αναψυκτικά κλπ, έχουν τυχαίνει να έχουν επίσης τεράστιο όγκο. Και ναι, μεν εμείς μπορούμε να μετράμε το βάρος και να δίνουμε στοιχεία με το βάρος. Αλλά αυτό που στην πραγματικότητα έχει σημασία στον χώρο υγειονομικής ταφής είναι ο όγκος. Τα σκουπίδια έχουν κάποιο όγκο και μας προκαλούν πρόβλημα χωρητικότητας. Για να καταλάβετε τι σημαίνει 612 τόνοι, θα σας πω το εξής. Διάβασα πάλι σήμερα το πρωί στο ίντερνετ, ψάχνοντας κάποια στοιχεία συγκριτικά για να δώσω την ανακύκλωση, ένα διαγωνισμό που έγινε ανάμεσα σε κάποιες πόλεις. Δεν συμμετείχαμε, γιατί είναι πόλεις που δεν κάνουν συνολικά ανακύκλωση. Υπήρξε λοιπόν ένας ανταγωνισμός για συγκέντρωση πλαστικών μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού αποκλειστικά και μόνο. Και ήταν πρώτο το Ηράκλειο, σαν πόλη, στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τον πληθυσμό, με 120.000 μπουκάλια. 120.000 μπουκάλια, σας λέω, πλαστικού νερού, δεν ζυγίζουν παραπάνω από 5 τόνους. Δηλαδή, μια πρωτιά, ας πούμε, στην Ελλάδα που διαφημίστηκε και καλώς διαφημίστηκε, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνει τον κόσμο να ανταποκρίνεται και να προσπαθεί περισσότερο, είναι ένα ελάχιστο ποσοστό του τι έχουμε πετύχει εμείς σαν νησί. Ηλεκτρικές συσκευές στείλαμε στο πεντάμινο 10 τόνους. Ελαστικά το νησί έστειλε συνολικά. Εμείς στείλαμε 108 τόνους, 108,8 τόνους, επικουρικά μάλιστα, αλλά οι επιχειρηματίες στείλαν ακόμα 75 τόνους, όπως με ενημέρωσε το συλλογικό σύστημα. Μπαταρίες μεγάλες εμείς στείλαμε 0,8 τόνους. Αλλά υπολογίζομαι ότι στείλανε περίπου 10 τόνους οι επιχειρήσεις. Αναφέρομαι στις μεγάλες μπαταρίες αυτοκινήτων, σκαφών, UPS κλπ. Τέλος, υπολογίζω ότι με κάποια προσέγγιση, γιατί δεν κάνουμε εμείς αυτή την ανακύκλωση, ότι φύγανε περίπου 30 τόνοι λάδια, είτε μαγειρικό λάδι χρησιμοποιημένο, είτε λάδι λίπανσης κινητήρων. Έτσι λοιπόν, χωρίς να λογαριάζω την κομποστοποίηση, στην οποία θα αναφερθώ αμέσως μετά, μπορώ να σας πω ότι ο φορέας μας μέσα στο πεντάμινο κατόρθωσε να ανακυκλώσει 1.400 τόνους. 1.400 τόνους σε περίπου 4.500 τόνους στο ίδιο πεντάμινο. Σας είπα 6.111 ήταν από τις 12 Νοέμβρη, αλλά μέσα στο πεντάμινο φτάσανε σαν αστικά απορρίμματα στο χώρο υγειονομικής ταφής περίπου 4.500 τόνοι. Και αυτό εύκολα μας δίνει ένα ποσοστό γύρω στο 30% και δεν είναι το πραγματικό ποσοστό της ανακύκλωσης στο νησί. Σας ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μετρούνται με ακρίβεια, όπως σας ανέφερα για παράδειγμα το λάδι. Δεν είναι όμως το πραγματικό ποσοστό, γιατί σε αυτό δεν υπολογίζει και δεν μπορώ να σκεφτώ τρόπο να το υπολογίσουμε την κομποστοποίηση την οικιακή. Ήδη πάρα πολλά νοικοκυριά στο νησί κομποστοποιούν, κυρίως εξοχικά, σε εξοχικές περιοχές της Ήρου, όχι στην Ερμούπολη, όπου είναι πιο δύσκολο. Και ο φορέας μας και ο Δήμος Ποσειδονίας, από όσο γνωρίζω, το έχει αυτό προάγει διανέμοντας κομποστοποιητές, αλλά και ο φορέας μας
όπως ίσως έχετε δει τις ανακοινώσεις, συμβάλλει με επιδοτώντας την προμήθεια από τα νοικοκυριά κομποστοποιητή. Να πω στη συνέχεια, με πάρα πολύ γρήγορα, έτσι μια υπενθύμηση, πολύ βιαστικά, αν θέλετε να με ρωτήσετε στη συνέχεια, να πω πράγματα τα οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε. Έχουμε ετοιμάσει και μία αφίσα που τα δείχνει όλα αυτά ένα προς ένα με το πού πηγαίνει κάθε τι. Ανακυκλώνουμε ως γνωστόν χαρτί και χαρτόνι, το ρίχνουμε στον κίτρινο κάδο. Ανακυκλώνουμε αλουμινένιες ή μεταλλικές γενικότερα συσκευασίες στον ασημένιο κάδο. Γυάλινα μπουκάλια στον μπλε κάδο. Κουτιά τύπου τετραπάκ, δηλαδή από χυμό και γάλα, στον ασημένιο κάδο και πάλι. Πλαστικά συσκευασία στον ασημένιο κάδο και πάλι. Προσοχή, η παράκληση είναι πάντα να συμπιέζουμε τα μπουκάλια ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο. Το ίδιο ισχύει και με το χαρτόνι. Επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας από ενθουσιασμό και από καλή θέληση φέρνουν και το τελευταίο χαρτόνι που θα βρουν σπίτι τους. Αγοράσουν κάτι σε μια χαρτόκουτα, το φέρνουν να το ρίξουν στον κάδο. Αν όμως βάλουμε αυτό το ένα χαρτόνι αδίπλωτο σε ένα κάδο, τον γεμίσαμε και τότε δεν κάνουμε καλό περιβαλλοντικά. Κακό κάνουμε, γιατί έχουμε ένα όχημα να μετακινείται, να καίει καυσαέρια, να παράγει μάλλον καυσαέρια και να μεταφέρει άδειο στην ουσία κάδος. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως είναι γνωστό, είναι το πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε. Έχουμε περίπου 60 κάδους στο νησί σήμερα. Είναι οι γνωστοί μικροί πράσινοι κάδοι σε δημόσιους χώρους και κλειστούς. Εάν η ηλεκτρική συσκευή που έχετε πετάξει είναι μεγάλη, τότε αυτό το κάνετε σε συνεννόηση με το Δήμο σας. Μικρές μπαταρίες έχουμε 140 σημεία του νησιού και σας γνωρίζω ότι πετύχαμε σαν νησί με 140 κυλίνδρους μπαταρίας με το συλλογικό σύστημα αφής να έχουμε το 2008 έναντι του 2007 και το 2009 έναντι του 2008 τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία συγκριτικά με το προηγούμενο χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Τα στοιχεία τα έχουμε βγάλει και αυτά σε ένα φυλάδιο, αλλά δεν τα λέω τώρα για να μην κουράσω περισσότερο. Τα ελαστικά των οχημάτων τα ανακυκλώνει, είναι υποχρέωση του πολιτή νέων να παραλάβει τα παλιά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε επίσης ότι ισχύει για τις ηλεκτρικές συσκευές. Πρέπει να ξέρετε ότι όλοι, αγαπητοί συμπολίτες, ακροατές και αναγνώστες, πρέπει να ξέρετε όλοι ότι όταν αγοράζετε μια ηλεκτρική συσκευή, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, μια κουζίνα, οτιδήποτε τέτοιο, έχετε πληρώσει τέλος ανακύκλωσης και ο επιχειρηματίας που σας πουλάει την καινούρια είναι υποχρεωμένος να παραλάβει από εσάς την παλιά και να την προωθήσει για ανακύκλωση είτε απευθείας εκείνος στην Αθήνα είτε να την παραδώσει σε εμάς. Συνεπώς, όταν ζητάτε να σας παραλάβουν την παλιά σας συσκευή, δεν σας κάνει χάρη ο επιχειρηματίας, είναι υποχρέωσή του και εξάλλου το ευχάριστο είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις του νησιού ανταποκρίνονται. Απλά το λέω γιατί πολλές φορές κατακλυζόμαστε και εμείς από τηλέφωνα τι να την κάνουν τη συσκευή. Υπάρχουν δύο τρόποι λοιπόν. Συνεννοήστε με το Δήμο για την παραλαβή ή τη δίνετε εφόσον αγοράσετε καινούρια στον επιχειρηματία. Χρησιμοποιημένο λάδι λίπανσης, όλες οι επιχειρήσεις, μα όλες οι επιχειρήσεις του νησιού, όλα τα συνεργεία το παραλαμβάνουν. Έχουν αποθήκη συνήθως του ενός τόνου και μόλις αυτή γεμίσει, έρχεται όχημα βιτίο από την Αθήνα, το παίρνει. Αυτό γίνεται βιοκαύσιμο. Μαγειρικό λάδι. Εδώ να πω μια είδηση που θέλω να ακουστεί και δεν το έχουμε κάνει γιατί δεν είχαμε προλάβει. Το έχουμε έτοιμο, αλλά δεν είχαμε προλάβει να το ενημερώσουμε, να διαφημίσουμε, ας πούμε. Είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 30 κόκκινους κάδους. Θα τους δουν οι πολίτες στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα τον Ιούνιο, θα τους δουν να αναπτύσσονται σε 30 σημεία του νησιού. Είναι κόκκινοι κάδοι μικρού μεγέθους κλειδωμένοι που έχουν στο επάνω τους μέρος μία οπή. Με ένα πλαστικό διαχωριστικό ώστε να μην είναι ανοιχτή και να μην μπαίνει μέσα νερό. Το μαγειρικό λάδι, λοιπόν, το υπόλοιπο του μαγειρικού λαδιού από το τηγάνι σας, το συγκεντρώνετε σε ένα πλαστικό φιαλίδιο σπίτι. Ας πούμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική φιάλη από εμφιαλωμένο νερό. Και όταν γεμίσει, το ταπώνετε καλά και το ρίχνετε όπως είναι, δεν το αδειάζετε δηλαδή, αλλά ρίχνετε το μπουκάλι όπως είναι με την τάπα του, μέσα στο κόκκινο κάδο. Εμείς παραλαμβάνουμε όλο αυτό το μαγειρικό λάδι και το προωθούμε επίσης για βιοκαύσιμο. Λαμπτήρες. Πρέπει να ξέρετε ότι ανακυκλώνονται όλοι οι λαμπτήρες πλην των λαμπτήρων πυρακτώσεως, που ούτως ή άλλως σταδιακά δεν υπάρχουν πλέον, εξαφανίζονται. Μόνο οι λαμπτήρες πυρακτώσεως δεν ανακυκλώνονται. Τους παραδίδους λαμπτήρες σε επιχειρήσεις που πουλούν λαμπτήρες είναι επίσης υποχρεωμένες να το παραλαμβάνουν, αλλά επίσης μέσα στον Ιούνιο αναπτύσσουμε και εμείς συμπληρωματικά 40 χάρτινα κυβότια για τις λαμπτήρες. Και τέλος, οργανικά υπολείμματα για κομποστοποίηση. Είπαμε ότι όλα μας οργανικά υπολείμματα στην κουζίνα, τα φλούδια, τα τσόφλια από το αυγό, ακόμα και τα πράσινα φύλλα ή τα ξερά φύλλα ή μικρά-μικρά κλαδάκια, όλα αυτά μπορούν μέσα στον κομποστοποιητή να παράγουν λίπασμα. Ο φορέας μας επιδοτεί την προμήθεια κομποστοποιητή. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ, να κοιτάξει κομποστοποιητές που υπάρχουν στην αγορά της Σύρου και να επιλέξει κάποιον ώστε να τον πάρει με επιδότηση. Τέλος, ναι, δεν ανέφερα.
Τώρα για την κομποστοποίηση να κάνω μια μικρή παρένθεση. Επειδή έχω ξεκινήσει εγώ στο σπίτι μου περίπου 30-40 μέρες και κομποστοποιώ, βλέπω κάτι το οποίο δεν το είχα υπόψη μου πριν κάνω αυτή τη διαδικασία, πόσο βαριά είναι τα απορρίμματα που κομποστοποιούμε. Πλέον, ανακυκλώνοντας μια μέση κατοικία, το σύνολο όλων των πραγμάτων που ανέφερα ως τώρα, τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα αλουμίνια κτλ. Και κάνοντας και κομποστοποίηση, πηγαίνουμε. Στο δικό μου σπίτι το βλέπω και νομίζω αν το έχετε κάνει το ξέρετε όλοι. Πηγαίνουμε πια για κοινά απορρίμματα στον κάδο του Δήμου μία φορά την εβδομάδα. Είναι ελάχιστα πλέον τα κοινά απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται. Κομποστοποίηση έχει λοιπόν τεράστιο βάρος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το μετρήσουμε για την ώρα. Θα βρούμε έναν τρόπο να το μετρήσουμε στατιστικά και θα το ανακοινώσουμε. Προσθέτει πάντως ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην ανακύκλωση του νησιού. Και τέλος, οχήματα. Ο φορέας μας υπέγραψε μόλις πρόσφατα μία σύμβαση με το αντίστοιχο συλλογικό σύστημα πάλι, με φορέα που υπέδειξε το συλλογικό σύστημα για τα οχήματα. Όποιος Συριανός, όποιος κάτοικος του νησιού, έχει όχημα το οποίο θέλει να το αποσύρει από την κυκλοφορία, αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, παπάκι, οτιδήποτε, έρχεται σε συνεννόηση με το φορέα μας, το παραλαμβάνουμε, γιατί το αυτοκίνητο δεν πρέπει να μένει στο δρόμο, είναι σκουπίδι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία, εάν το αφήσουμε στο δρόμο, που επιδέχεται και σοβαρότατο πρόστιμο. Αντί για οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια ενόχληση για πρόστιμο, το παραλαμβάνουμε εμείς χωρίς κανένα κόστος για τον ενδιαφερόμενο που θέλει να το ανακυκλώσει και το προωθούμε για ανακύκλωση στην Αττική. Με όλα αυτά τα στοιχεία, τα νούμερα που σας έδωσα, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πάλι το βρήκα αυτό σήμερα το στοιχείο ψάχνοντας, πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στοιχεία για την ανακύκλωση σε όλη την Ευρώπη. Τα έχω και τυπωμένα μάλιστα. 39% είναι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση. Και όπως σας είπα, εκτιμώ ότι το δικό μας ποσοστό προσεγγίζει πλέον, αν δεν έχει φτάσει αυτό το ποσοστό. Σας είπα ότι ξεκινάμε από το 30% με βάση τα στοιχεία που σας έδωσα και δεν μπορώ να συμπεριλάβω μέσα στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, συγγνώμη, ή ορισμένες κατηγορίες όπως είναι τα λάδια. Δεν έχει σημασία αν είμαστε 35-38, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς. Σίγουρα είμαστε σε ένα τέτοιο νούμερο το οποίο πλησιάζει πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά δεν σταματάμε. Η ανακύκλωση πρέπει να φτάσει, αν είναι δυνατόν, το 90%. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, σκανδιναβικές, που έχουν πετύχει ανακύκλωση πάνω από 80% και εμείς αυτό το στόχο έχουμε. Και σαν φορέας και αυτό το στόχο πρέπει να θέσουμε σαν νησί. Δεν μας αρκεί να είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό όρο, το μέσο, ή να τον περάσουμε. Δύο λόγια μόνο για το γιατί έχουμε πετύχει ό,τι έχουμε πετύχει. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πολλοί οι παράγοντες επιτυχίας. Νομίζω ότι είναι η εμπειρία, δηλαδή το νησί είχε μία εμπειρία. Γνωρίζετε κι εσείς ότι αρκετοί, κάποιοι φορείς κατά καιρούς επιδίδονταν σε ανακύκλωση, αλλά εκείνος που σίγουρα το έκανε σε μόνιμη βάση ήταν ο Παπαντώνης, ο οποίος είχε μάθει το νησί να ανακυκλώνει χαρτί. Παλιότερα έκανε, αν θυμάμαι, και γυαλί και αλουμινένια κουτιά. Αυτά τα έχει σταματήσει λόγω της δυσκολίας και για πάρα πολλά χρόνια όμως έκανε χαρτί. Νομίζω ότι ο κόσμος έμαθε, καταρχάς πλάι στον άνθρωπο αυτό, ότι υπάρχει μια δυνατότητα να ανακυκλώσει μέρος των απορριμμάτων σου. Κάναμε καλή προετοιμασία όμως και σαν φορέας. Κάναμε πολύ καλή ενημέρωση. Μπορώ να σας πω ότι κάναμε περισσότερες από 100 εκδηλώσεις, ομιλίες, συναντήσεις, πιάνοντας όλες τις τάξεις των σχολείων, γυμνάσια, λύκεια, χώρους εργασίας ή οπουδήποτε αλλού μας δινόταν η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δουλεύουμε σήμερα σαν φορέας, νομίζω, όσο καλύτερα. Βέβαια, αυτό είναι το μόνο που δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Ας κρίνουν άλλοι εμάς, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι ότι οι κάδοι καθημερινά αδειάζουν. Αδειάζουν καθημερινά οι κάδες, σημαίνει ότι ο κόσμος που πάει στους κάδους τον βρίσκει κενό, ενώ χθες τον είχε δει γεμάτο. Καταλαβαίνει ότι η ανακύκλωση γίνεται, είναι πραγματική, συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση να προσκομίζει ανακυκλώσιμα υλικά. Τέλος πάνω απ' όλα, είναι νομίζω κάτι που το λέγαμε θεωρητικά και πιστεύαμε σε αυτό, αλλά δεν αποδείχθηκε μόνο στη συνέχεια, είναι η καλλιέργεια του κόσμου στη Σύρο. Δεν θέλω να κολακέψω το κοινό, αλλά θέλω να πω ότι είχα την, όπως όλα τα μέλη του ΔΣΟΥ, συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε, ότι το νησί μας έχει ένα κόσμο καλλιεργημένο, με αγωνίες, με ανησυχίες για το περιβάλλον και ήμασταν σίγουροι ότι θα ανταποκρινόταν και το βλέπαμε γιατί πριν ξεκινήσουμε μας λέγανε, άντε, ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει. Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει πόσο δύσκολο είναι αυτές οι διαδικασίες που κάναμε για να ξεκινήσουμε, να υπογράψουμε συμβάσεις με τα συλλογικά σύστηματα, να έρθει ο εξοπλισμός, να οργανώσουμε το προσωπικό και να γίνουν όλα αυτά. Μας πήρε περισσότερο από 12 ή 18 μήνες, αλλά όταν ξεκινήσαμε, είδαμε ότι πράγματι ο κόσμος δεν είχε μείνει στα λόγια, ανταποκρίθηκε με αυτά τα τεράστια ποσοστά. Να κλείσω λέγοντας ένα-δύο πραγματάκια τελευταία, ότι έχουμε ξεκινήσει όπως είναι η υποχρέωσή μας, τη χρέωση των υλικών που πέφτουν εκτός του αστικού κυττάρου. Πρόκειται δηλαδή για μπάζα κυρίως, γκρεμίσματα, προϊόντα εξκαφής. Είναι μια υποχρέωσή μας αυτή. Τα χρήματα που εισπράττουμε ανταποκρίνονται στο κόστος, εν μέρη στο κόστος που κάνουν διαχείριση αυτών των υλικών. Και τέλος, να κλείσω τελείως, νομίζω δεν έχω κάποια άλλη σημείωση, με δύο
με δύο πρωτοβουλίες που μία αφορά το Δήμο Ερμούπολης, παρενθετικά θα την πω, ακριβώς επειδή ήταν Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, οργανώσαμε σήμερα το πρωί, μετά από προετοιμασία μιας εβδομάδας, σε ένα πάρκο δίπλα στο τρίτο δημοτικό σχολείο, δενδροφύτευση. Ήμουνα από εκεί, ήρθα, κάτσαμε πολλές ώρες με τα παιδιά, την Τετάρτη Δημοτικού, και με κόσμο που τους έδειχνε, και τα παιδιά με τα ίδια τους τα χέρια φυτέψανε πράγματα τα οποία μπορείτε να πάτε να δείτε σε αυτό το πάρκο, όποτε θέλετε, τις επόμενες μέρες. Και βέβαια θα φροντίσουμε αυτό το πάρκο, τα παιδιά είναι Τετάρτη Δημοτικού επίτηδες, το πούμε έτσι, ώστε να είναι δίπλα στο σχολείο του, στο πάρκο, και στην Πέμπτη και στην Έκτη Δημοτικού, και να παρακολουθήσουν, να το φροντίζουν, να ποτίζουν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Και τέλος, κλείνω με μια πρωτοβουλία που παίρνει ο φορέας μας αυτές τις μέρες και το ανακοινώνουμε πρώτη φορά, και έχει να κάνει με ένα θέμα του περιβάλλοντος στο νησί, που μας αφορά όλους πάρα πολύ, αλλά δεν δίνουμε όλοι δυστυχώς την πρέπουσα σημασία. Και αυτό μάλιστα σε ένα νησί που έχει αποδείξει ότι έχει τεράστια περιβαλλοντική ευαισθησία. Και αναφέρομαι στις γόπες από τα αποτσίγαρα, που δυστυχώς οι καπνιστές πετούν στο δρόμο ή ακόμα χειρότερα σβήνουν στην αμμουδιά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θέλω να σας πω ότι οι γόπες είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Εκτός από το γεγονός ότι οι ίδιες οι γόπες είναι εξαιρετικά τοξικές, είναι ένα πλαστικό στην ουσία υλικό αυτό που έχουν τοξικό, περιέχουν, όπως έχει αποδειχθεί και έχω τυπώσει και θα δώσω και στον τύπο ένα δισέλιδο περιληπτικό με το τι σημαίνει, τι προκαλούν οι γόπες. Περιέχουν λοιπόν 165 τοξικές, επαναλαμβάνω, 165 τοξικές ουσίες που προέρχονται όλες από τον καπνό που μόλις έχει καπνίσει ο καπνιστής. Ενώ αυτές οι ουσίες είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μικρές σε ποσότητα, αναθρήσουμε όλες τις γόπες οι οποίες σβήνονται μέσα στην αμμουδιά, είναι πολύ μεγάλες αθρηστικά σε ποσότητα. Αυτές ξεπλένονται από το κύμα, ξεπλένονται στη διάρκεια του χειμώνα με το νερό της βροχής, ακόμα και στο δρόμο και όχι στην αμμουδιά. Ο διαβάτης, ο οποίος κακός, είναι ένα σημείο αυτό στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Κακώς δεν μπορεί ένα νησί να ανακυκλώνει 35% και ο περαστικός να πετάει το αποτσίγαρό του στον δρόμο. Ακόμα και από το δρόμο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα σκουπιστεί, αλλά με το πρώτο νερό της βροχής θα καταλήξει μέσα από το δίκτυο ομβρίων στη θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν καταλήγουν στη θάλασσα, έχουν βρεθεί, όπως αποδεικνύεται από μελέτες, 2010 είναι αυτή, έχουν βρεθεί μέσα στο σώμα των ψαριών, των θαλάσσιων χελωνών κάθε είδους, ενώ θα σας πω και το γεγονός ότι μία γόπα, εάν την αφήσουμε να διαλυθεί σε 2 λίτρα νερού, τότε σκοτώνει κάθε ζωή που υπάρχει μέσα σε αυτό το δίλητρο. Μικροζωή, μικρομύγες κτλ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, βέβαια, τέλος να πω ότι όλο αυτό το πράγμα, οι γόπες στις παραλίες είναι και αισθητικό πρόβλημα, είναι ακόμα όμως και πρόβλημα άμεσου κινδύνου της υγείας των μικρών παιδιών. Γιατί τα μικρά παιδιά, λίγων μηνών, ενός έτους, 1,5 χρονών, μπορούν να πιάσουν τη γόπα σαν παιχνίδι, να την καταπιούν και κινδυνεύει η ζωή τους. Και πρέπει να ξέρουν οι γονείς που έχουν παιδιά στην παραλία ότι προστατεύουν κυρίως τα παιδιά τους να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο ο φορέας μας πήρε μία πρωτοβουλία, καθώς καθήκον του είναι, δουλειά του είναι αυτή, συνολικά το περιβάλλον του νησιού, πήρε μία πρωτοβουλία και έφτιαξε αυτό που θα σας δείξω τώρα και το οποίο θα μοιράσουμε πιλωτικά και σε όλες τις παραλίες, σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι κοντά σε παραλίες, σε όλους τους δήμους. Είναι αυτό εδώ το καρτάκι που βλέπετε. Το επίπεδο καρτάκι, το οποίο γράφει το σύνθημά μας, στη Σύρο ανακυκλώνουμε με χαμόγελο. Στη Σύρο ανακυκλώνουμε με χαμόγελο. Και από κάτω γράφει φέτος ούτε ένα αποτσίγαρο στην παραλία. Το μοιράζουμε δωρεάν. Βέβαια δεν έχουμε απεριόριστα κομμάτια. Πιλωτικά να δούμε πώς θα πάει. Αυτό λοιπόν το παίρνει ο καθένας στην παραλία, εφόσον του είναι απαραίτητο να καπνίσει. Το διπλώνει πάρα πολύ εύκολα όπως θα δείτε. Φτιάχνεται αυτό πολύ εύκολα, μπαίνουν οι εγκοπές στην κατάλληλη οπή. Θα το δώσω στον κύριο Πιταούλη να το φτιάξει τώρα. Είναι πανεύκολο πάντως. Κλείνει, πετάς μέσα το αποτσίγαρό σου και δεν το αφήνεις στην παραλία. Νομίζω ότι αυτή είναι η συνεισφορά του φορέα μας, με αφορμή και την ημέρα περιβάλλοντος, αλλά η συνεισφορά του φορέα μας άμεσα, καθοριστικά, στο περιβάλλον του νησιού στις παραλίες. Φτιάξτε το, Γιάννη, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να πω έτσι, σαν ένα συνολικό απολογισμό, και θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα τον Αντιπρόεδρο, έχω βέβαια να σας δώσω σε όλους, να παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Γιάννη Ρούσο, να συμπληρώσει αν θέλει οτιδήποτε, και στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη που παρευρίσκονται του Διοικητικού Συμβουλίου. Με
αυτά, πόσο αναλυτικά είπε ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι έχει καλύψει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να πω εγώ είναι να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου σαν Δήμος Ανοσύρου που μετά από 10 χρόνια προσπαθειών όσον αφορά τη χωροθέτηση, τη μελέτη, τη δημοπράτηση, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, την αγορά συμπληρωματικής γης σε σχέση με την προηγούμενη έκταση που είχαμε σαν χωματερή. Και μόνο όσοι είχαν επισκεφθεί διαχρονικά το χώρο εκεί, όταν λειτουργούσε σαν χωματερή, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τις αυτοαναφλέξεις, είτε εντός του χώρου, είτε και έξω από αυτόν, και την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι μας στα δικαστήρια και με την καταδίκη αυτών από τις φωτιές αυτές, που σε τελική ανάλυση δεν είχαν καμία ευθύνη, πιστεύω ότι αυτό μόνο αρκεί όσοι επισκέπτονται σήμερα το χώρο να εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς τους οποίους προανέφερε πριν ο Νίκος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια, ειδικά για την ανακύκλωση, αλλά και για τα μπάζα, που πιστεύω όταν ολοκληρωθεί και η μελέτη που ετοιμάζει η νομαρχία και ο χώρος που πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, να μην δημιουργηθούν μικρές χωματερές στο νησί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αντιδήμαρχο κύριο Γιάννη Ταούλη. Νομίζω ότι ο Νίκος τα κάλυψε τα περισσότερα πράγματα. Είναι καλό το ότι και στα συμβούλιο βρήκαμε, όπως ανέφερε, την θετική ανταπόκριση από τον κόσμο και σε αρκετές περιπτώσεις και την εθελοντική τους συνεισφορά, και ότι και εμείς εργαστήκαμε αξιοποιώντας αυτό το δεδομένο, έχοντας κατά νου πάντοτε το συμφέρον, το περιβαλλοντολογικό συμφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση του νησιού. Το ότι κάνουμε ανακύκλωση και του πλαστικού δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη για την υπερκατανάλωση του πλαστικού. Όποιος νομίζει ότι το πλαστικό, η πλαστική συσκευασία ανακυκλώνεται με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο αποδοτικά με μια χάρτινη ή με μια γυάλινη, πλανάται. Το σήμα, το κυκλικό σήμα με τα δύο πράσινα βέλη που υπάρχει στις πλαστικές συσκευασίες δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτή η συσκευασία ανακυκλώνεται. Σημαίνει απλά ότι αυτός που την εμπορεύεται, την παράγει και την χρησιμοποιεί, έχει καταβάλει το αντίστοιχο τέλος στο συλλογικό σύστημα για την συλλογή και την ανακύκλωση. Αυτή η ανακύκλωση όμως που γίνεται σε πλαστική συσκευασία, στην καλύτερη περίπτωση είναι ο θρηματισμός της και η χρησιμοποίηση της μετά ως μοναδικό υλικό, και στη χειρότερη περίπτωση και πιο συχνή είναι η καύση της. Δηλαδή τα πλαστικά, πολλά πλαστικά καταλήγουν σε ένα κλίμανο και παράγεται ενέργεια από την καύση της. Δεν λέω να μην τα συλλέγουμε, αλίμονο είναι ότι καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε να τα συλλέγουμε και να τα πηγαίνουμε εκεί που τα πηγαίνουμε για να μην καταλήξουν στο χυτά. Παρόλα αυτά ξαναλέω ότι αν σκεφτούμε το αποτύπωμα που αφήνουμε στο περιβάλλον κάνοντας χρήση ή κατάχρηση πλαστικών συσκευασιών, ιδίως πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης, είναι τραγικό. Δηλαδή, καταναλώνουμε πλαστικές συσκευασίες, ο φορέας μας χρησιμοποιεί τα μεταφορικά του μέσα για να τα συλλέξει και η πετρέλαιο για την κυκλοφορία αυτών των μεταφορικών μέσων. Αυτές τις συσκευασίες πρέπει να καταλήξουν στην Αθήνα για να ανακυκλωθούν, οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι παράλληλα με την ανακύκλωση και πριν την ανακύκλωση είναι ο περιορισμός της υπερκατανάλωσης συσκευασιών, να διαλέγουμε από το σούπερ μάρκετ συσκευασίες που είναι γυάλινες ή χάρτινες αν είναι δυνατόν, να επιλέγουμε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ελάχιστη συσκευασία, να μην χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε τις σακούλες της νάιλον μιας χρήσης όταν ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ είτε όταν θέλουμε να μεταφέρουμε κάτι. Ανταυτού να έχουμε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, ακόμα και σακούλα που έχει διανύμει ο φορέας μας για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων
υλικών στους κάδους, αυτή τη σακούλα την πράσινη, που έχετε δει με το σήμα του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Συσκευασιών, αυτή η σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για τα καθημερινά ψώνια, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούμε σακούλες πλαστικές μιας χρήσης. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα με τον περιορισμό της χρήσης συσκευασιών, με την επαναχρησιμοποίησή τους όπου είναι δυνατόν και αφήνουμε στο τέλος την ανακύκλωση για ό,τι για όσες περιπτώσεις έχουμε κάνει κατά ανάγκη χρήση υλικών συσκευασίας. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ανακύκλωση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν έχετε ερωτήσεις, να κάνετε. Ευχαρίστως να απαντήσουμε. Ήμουν συνοπτικός όσο γίνεται. Έχω αφήσει πολλά πράγματα έξω. Παρακαλώ. Μια διευκρίνηση. Σχετικά με τα υλικά τα οποία δεν μπαίνουν στο κύτταρο του χιτά ή δεν ανακυκλώνονται, που είπατε για τα μπάζα κυρίως. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το χώρο. Το κατά πόσο επαρκεί, ότι θα παρκούσε μέχρι ένα συγκεκριμένο διάστημα, να ζητούνταν καινούριος χώρος. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό, πάνε ακόμα εκεί, υπάρχει χώρος, θα βρεθεί κάποιος άλλος? Με δύο λόγια να σας πω ότι ο χώρος όπως προβλεπόταν από τη μελέτη, πλάι στο κύτταρο, το κυρίως κύτταρο των αστικών απορριμμάτων, δηλαδή του χιτά, δέχεται σήμερα προϊόντα εξκαφής και μπάζα. Ο στόχος είναι αυτά να ελαχιστοποιηθούν. Δυστυχώς, μια και το λέτε, πρέπει να πούμε δύο λόγια. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει λειτουργήσει ακόμα το συλλογικό σύστημα για την ανακύκλωση αυτών των υλικών. Είναι το μόνο το οποίο δεν κατόρθωσε να ιδρυθεί μέχρι το 2003-2004 που ιδρύθηκαν όλα τα συλλογικά συστήματα. Έχουμε τώρα 2010 και είναι το μόνο που δεν έχει ιδρυθεί. Έτσι, οι τοπικές κοινωνίες έχουν, ας το πούμε έτσι, πάρει το πρόβλημα στην ουσία πάνω τους, χωρίς να έχουν καμία κρατική ή συλλογική βοήθεια σε αυτό το τομέα. Σήμερα εμείς εξακολουθούμε να δεχόμαστε στον χώρο μπάζα και προϊόντα εξκαφής. Αυτά έχουν μία τάση μείωσης, καθώς έχει ξεκινήσει και η χρέωση, όπως είναι η υποχρέωσή μας. Σας έχω εξηγήσει, έχουμε εξηγήσει σε όλους τους φορείς. Η χρέωση είναι χαμηλή κατά την κρίση μας και είναι κάτω από το κόστος μας. Και φυσικά έχει ξεκινήσει από τις 22 Μαΐου και θα συνεχιστεί επαόριστον. Με τη χρέωση, εκτός των άλλων, μπαίνει και σε μια διαδικασία, ξέρετε, και ο δημιουργός αυτών των υλικών, να προσπαθήσει από μόνος του να κάνει μια διαδικασία ανακύκλωσης. Και το έχουμε δει και στην πράξη. Επειδή, για παράδειγμα, το χώμα το δεχόμαστε δωρεάν, χωρίς να το χρεώνουμε, γιατί το χρησιμοποιούμε και εμείς με τη στη συνέχεια σαν υλικό επικάλυψη, άρα δεν θα ήταν σωστό να το χρεώσουμε, έχουμε παρατηρήσει ότι έχει μειωθεί το ανάμεικτο υλικό που ερχόταν πάνω, δηλαδή αδιαφορώντας ο καθένας το έφερνε εύκολα πάνω. Έρχονται μεγαλύτερες ποσότητες χώματος, οι οποίες εμείς αξιοποιούμε, και πολύ μικρότερες ποσότητες από μεικτά υλικά που είναι άχρηστα και τα οποία μας κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το σημείο, ακόμα πιο βοηθούν, βρουν με τρόπο ώστε να φορτώνεται και να γεμίζει το αντίστοιχο σημείο που τα εναποθέτουμε. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, εσύ Γιάννη, είπες ότι προχωράει η μελέτη, κάποιος το είπε, ότι προχωράει πράγματι μια μελέτη συνομαρχίας, ώστε να αξιοποιηθεί καινούριος χώρος. Δυστυχώς, ένα άλλο θέμα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι τα λατομεία τα οποία λειτουργήσαν τις περασμένες δεκαετίες, ενώ στη διάρκεια του αιώνα, αλλά ξεκίνησαν να λειτουργούν το 1930, 40, 50, 60 κλπ. Δεν προέβλεπαν, όταν παίρναν άδεια λειτουργίας, δεν προέβλεπε η πολιτεία ότι όταν το τελειώσει η εξόρυξη θα είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει κερδίσει χρήματα από τη διαδικασία αξιοποίησης των ορυκτών του, να τα καλύψει, να τα κλείσει, να τα κάνει αισθητικά και περιβαλλοντικά αποδεκτά. Ως αποτέλεσμα, έχουμε σήμερα 8. Αν μετράω σωστά, έτσι τα έχουμε κοιτάξει κάποιες στιγμές, 8 χάσκουσες, πληγές, ανοιχτά λατομεία στο νησί, και δυστυχώς δεν έχουμε ένα από αυτά στα χέρια μας, ώστε να πηγαίνουν εκεί τα υλικά και να μην έχουμε πρόβλημα χωρητικότητας. Αντίθετα, έρχονται τα υλικά σε ένα χώρο ο οποίος θα κορεστεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ένα άλλο κενό της ελληνικής νομοθεσίας, το οποίο θα έπρεπε. Το έχουμε κάνει και αλληλόγρα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος γι' αυτό. Θα έπρεπε άμεσα, κατά τη γνώμη μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος να επιβάλλει στους παλιούς κατόχους των λατομείων, αν μη τι άλλο, έστω και αν όχι με δικό τους κόστος μετά από 20, 30, 40 χρόνια που έχουν κλείσει αυτά, γιατί μπορεί να μην είναι καν στη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αν μη τι άλλο, υπάρχει μια υποχρέωση σήμερα να μπορέσουμε εύκολα εμείς να τα αξιοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για τα προϊόντα εξκάφης. Το μόνο, να μην δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά έτσι έχει η κατάσταση, είναι ελεγχόμενη. Εκτιμώ, όπως λέει ο μηχανικός που έχουμε στο φορέα, αλλά και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ερμούπολης, εκτιμώ ότι για κάποιο διάστημα ακόμα έχουμε χώρο για τα υλικά αυτά και ταυτόχρονα δουλεύουμε ώστε να αξιοποιηθεί ένα λατομείο του νησιού όταν αυτός ο χώρος κορεστεί, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο νησί. Σας κάλυψα.